Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τρεις υποψηφίους περιφερειάρχες που είναι πάνω στο νήμα για τον τελικό τους τερματισμό την Κυριακή. Τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Καλησπέρα, κύριε Σγουρό. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα σε όλους σας. Του οποίου η υποψηφιότητα υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Του οποίου, καλησπέρα κύριε Κικίλια. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Του οποίου η υποψηφιότητα υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιάννη Δημαρά που είναι ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω την συζήτησή μου με τον κύριο Σγουρό. Και θέλω να σας ρωτήσω κύριε Σγουρέ, αν έχετε αντιληφθεί ότι ουσιαστικά την Κυριακή το βράδυ, ανάλογα με το δικό σας ποσοστό, ανάλογα με το πώς θα έχετε πάει εκλογικά, μπορεί να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός τη χώρα σε πρόωρες εθνικές εκλογές. Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω για 5 δευτερόλεπτα ένα σχόλιο και να το επαναλάβω που το είπαμε και χθες. Θέλω να απαντήσετε στο ερώτημα. Αμέσως τα σχόλια μετά. Όχι, όχι. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και σας παρακαλώ, δεν θέλω διαγγέλματα. Όχι, θέλω όχι, συζήτηση όχι. Να κάνω. Δεν έχω κάνει ποτέ διαγγέλματα μαζί σας. Δεν αφήνετε και όλες. Μόλις πάρα μιλήσω, τσεκούρ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ντρέπονται αυτοί όλοι οι οποίοι μας φέραν σε αυτήν την οικονομική κατάσταση. Και απαντώ. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά του και εγώ κάνω τη δουλειά μου. 7 Νοεμβρίου εκλέγουν οι πολίτες περιφερειάρχη, ο οποίος θα διοικήσει την Αττική των 4 εκατομμυρίων, που η Αττική έχει πάρα πολλά προβλήματα και χρειάζονται λύσεις. Άρα λοιπόν, εγώ τι λέω, εάν δεν αξιοποιήσουμε τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που είναι για τις υποδομές της Αττικής, αυτά μετά το 2013 θα πάνε Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Εγώ είμαι αυτοδιοικητικός και κάνω τη δουλειά μου. Ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία. Εσείς αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Είστε αυτοδιοικητικός, αλλά ο Πρωθυπουργός λέει ότι από τις περιφέρειες θα κριθεί αν θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Βάσει του Καλλικράτη, για πρώτη φορά οι 4 νομαρχίες στην Αττική και οι 54 στην Ελλάδα γίνονται 13 περιφέρειες και μία περιφέρεια στην Αττική, η οποία με τη συγχώνευση θα προσπαθήσει Κύριε Σγουρέ, να λύσει. Ξέρουμε αυτά. Δεν μιλώ εγώ για το τυπικό μέρος. Το λέω για μέρος. Το ότι ο Πρωθυπουργός θέτει το πολιτικό δίλημα ότι αν δεν πάνε οι κυβερνητικοί υποψήφοι καλά στις 13 περιφέρειες της χώρας, δεν θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Είπε ανάλογα με το αποτέλεσμα θα συνεχτιμήσει το την κατάσταση. Το είπε ο κύριος Ραγκούσης ερμηνεύοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Με το κύριος Πρωθυπουργός. Μισό λεπτό. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε το και προηγουμένως που τον ακούσαμε. Είπε ότι θα συνεχτιμήσει τα πράγματα και συνεχεία μετά θα πάρει τις αποφάσεις. Εσείς νιώθετε αυτό το βάρος, ότι αν δεν πάτε καθόλου καλά μπορεί να πάει η χώρα σε κύριε εθνικές κάλπες. Τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Σας βολεύει, λοιπόν, σας βοηθάει αυτό το δίλημα ή σας κάνει ζημιά? Ακούστε να σας πω, σας είπα και στην αρχή τι που το πήρατε σε διάγγελμα με τον κόσμο. Εγώ φύση, το ξέρετε πολύ καλά, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά για τις επόμενες γενιές να μην περάσουν αυτά που περνάνε τώρα οι δικές μας γενιές, οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας. Αυτό το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας είναι ανευθυνότητα. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε, για πρώτη φορά ο οργανισμός δημόσιας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αποθεματικό και στην Ελλάδα υπάρχει το παράδοξο. Το αποθεματικό που είναι θετικό να βγαίνει αρνητικό. Αυτά μόνο στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, λέγονται. Και εννοώ και την παράταξη του κυρίου Κικίλια που λέει ότι το αποθεματικό που είναι κωδικοποιημένο για έργα είναι αρνητικό. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, θέλω να πω. Μην ανοίγετε 10 θέματα. Και ο κύριος θέλω Δημαράς, να απαντάτε στα δικά μου ερωτήματα. Μην ανοίγετε 10. Και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Δημαράς είναι και οι δύο. Ο κύριος Κικίλιας παραιτήθηκε πριν από ένα μήνα. Ο κύριος Δημαράς παραμένει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ρωτάω, το χάλι της Αθήνας δεν το έχουν δει? Τα ελλείμματα του Δήμου της Αθήνας δεν τα έχουν δει? Μάλιστα. Το αυτό που πάμε υπάρχει, στον κύριο Κικίλια. Το πρόβλημα που υπάρχει κύριε στην Σουρέ. Αθήνα δεν το έχουν δει? Δεν είδανε ποτέ ένα πρόβλημα για να καθίσουν να δημοσιοποιήσουν τη θέση τους και λένε ότι το παθηματικό είναι πρόβλημα? Κύριε Κικίλια, να μιλήσουμε σοβαρά, κύριε Κικίλια. Κύριε Κικίλια, έρχομαι σε εσάς. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Εδώ η δική σας παράταξη έδωσε πρώτη το πολιτικό ερέθισμα να αποκτήσει ευρύτερο χαρακτήρα αυτή η αναμέτρηση, μιλώντας για μνημόνιο και αντιμνημονιακές δυνάμεις στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το ερώτημά μου στον Βασίλη Κικίλια είναι αν αισθάνεστε πρώτον ότι από το ποσοστό σας κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η γενικότερη πολιτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας και δεύτερον, αν εκτός από το μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχετε και πρόγραμμα για την περιφέρεια. Έχετε πρόταση για το πώς θα πορευτεί η περιφέρεια την επόμενη μέρα. Κύριε Χατζηνικολάου, το μνημόνιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ οδηγεί σε αδιέξοδο το
Πλέον το γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός αυτό. Είναι μια ατέρμονη πολιτική, ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί δυστυχώς σε μια μαύρη απαξίωση και μια μαύρη μαυρίλα αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό αποτελεί απλά το αντιμνημόνιο εννοώ, μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εμείς δεν μένουμε εκεί. Εμείς συνάμα και δίπλα σε αυτό φέρνουμε και τη δυνατότητα μιας άλλης λύσης, μιας διεξόδου από την κρίση. Η λύση αυτή έχει να κάνει με την ανάπτυξη, έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της περιφέρειας και τις προτάσεις που εμείς βάλαμε στο τραπέζι, προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε από το πρόβλημα. Θα ήθελα όμως να πω ότι, ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για τρεις υποψηφιότητες. Αισθάνομαι ότι μιλάμε για δύο. Απ' τη μία του κυρίου Τσουγκρού και του κυρίου Δημαρά που εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ και απέναντι σε αυτές τις δύο την δική μου υποψηφιότητα. Κύριε Κικίλια, λέτε ότι και ο κύριος Δημαράς εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος δηλώνει ανεξάρτητος και μάλιστα είπε ότι θέλει την Κυριακή το βράδυ στις μπάρες με τα ποσοστά των υποψηφίων να μπαίνει λευκό χρώμα στη δική του υποψηφιότητα. Εντάξει, είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού αυτή, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου δεν θα ιτηθεί αν εκλεγεί ο κύριος Δημαράς περιφερειάρχης. Αντίθετα, ο κύριος Δημαράς στο site του ακόμα δηλώνει ότι είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Έχει ψηφίσει παρόν και όχι κατά στο μνημόνιο. Έχει ψηφίσει όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που χρειαζόντουσαν για το μνημόνιο. Δεν αντιτάχθηκε ποτέ στη δυσμίμηση της χώρας που έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είμαστε όλοι διεφθαρμένοι, κλέφτες, τα φάγαμε μαζί. Νομίζω ότι ισχύει αντιενώση των δύο και βρίσκομαι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές του χτες. Εγώ πρεσβεύω το αύριο. Πάμε στον κύριο Δήμαρα για να έχω την δική του απάντηση. Και αν δεν είναι ΠΑΣΟΚ, να μας το πει, έτσι. Ο Γιάννης είναι φίλος, να το πει ότι δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Κύριε Δημαρά, πριν θέσω τα ερωτήματά μου, πρέπει να δώσετε μία απάντηση. Ποια, δηλαδή. Αν είστε ΠΑΣΟΚ ή όχι. Ακούσατε ήδη. Αν είμαι ΠΑΣΟΚ ή όχι. Να σας χρεώνει ο κύριος Κικίλια στο ΠΑΣΟΚ. Είπε το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με δύο υποψηφίους. Εντάξει, αυτό είναι μία εκτίμηση πολιτική του κύριου Κικίλια. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Ασφαλώς... Δεν είστε ΠΑΣΟΚ, εντάξει. Εντάξει, okay. Να πω. Ασφαλώς. Και είμαι ΠΑΣΟΚ, σε αυτές όμως τις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη του Περιφερειάρχη της Αττικής είμαι ανεξάρτητος. Αυτό αποδεικνύεται και από τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου και από την συμμετοχή πολλών συμπολιτών μας. Άλλο δεν έχω να πω από αυτό. Τώρα πώς χωρέσαν στην ίδια φράση και το ασφαλώς είμαι ΠΑΣΟΚ και το είμαι ανεξάρτητος. Ασφαλώς και είμαι ανεξάρτητος. Πώς χωρέσαν στις και τα δύο αυτό... στην ίδια φράση. Θα σας πω, έτσι όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί στη δική μου εμπειρία την δημοσιογραφική, οι αυτοδιοικητικές εκλογές και από όλα τα κόμματα λέγανε ότι είναι εκλογές των τοπικών κοινωνιών. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και ενδιαφέρονται για την περιφέρεια και για την περιοχή τους και για τον τόπο τους. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν, ναι. Και με αυτό το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε να σας πω διαφορετικά, έτσι όπως εκφράζεται, έτσι όπως υλοποιεί μια πολιτική που είναι αντιλαϊκή, δεν είμαι. Είμαι όμως με το ΠΑΣΟΚ εκείνο. Ξεκινάει από πολύ παλιότερα, από το 1974 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κύριε Δημαρά, πείτε μου κάτι. Λένε πολλοί ότι αν δεν είχατε εμφανιστεί ως υποψήφιος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ναι, δεν θα είχε προσλάβει αυτό το χαρακτήρα της ευρύτερης πολιτικής αναμέτρησης. Ότι δηλαδή δεν θα είχε φτάσει ο Πρωθυπουργός να θέτει το δίλημα των πρόωρων εθνικών εκλογών. Κύριε... Νιώθετε κι εσείς ότι η υποψηφιότητά σας ήταν, να το πω έτσι, η φιτιλιά που οδήγησε στη γενίκευση αυτής της αναμέτρησης. Ανεξαρτήτως των ερμηνεών που δίνω, με τις διαστάσεις που έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και εγώ και όλοι μας πιστεύουμε βαθιά ότι αυτές οι εκλογές είναι βαθιά πολιτικές εκλογές. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιάννης αποφάσισε να κατέβει ως υποψήφιος για την περιφέρεια. Εκ των πραγμάτων έχει πάρει αυτή τη διάσταση το πρόβλημα των εκλογών. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Άλλο πράγμα είναι αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη ενός δημάρχου μιας περιοχής και άλλο πράγμα είναι για την ανάδειξη του περιφερειάρχη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην επιλογή για τον υποψήφιο δήμαρχο μιας περιοχής λειτουργούν και άλλα χαρακτηριστικά. Η συγγένεια, η φιλία, η κοινωνική διαδρομή, η γνωριμία με τους ανθρώπους και ένα σωρό άλλα. Στην περιφέρεια όμως, και μάλιστα στην περιφέρεια της Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί 4.270.000 κάτοικοι, εκεί τα κριτήρια είναι διαφορετικά και είναι καθαρά πολιτικά κριτήρια, γιατί η χώρα περνάει μια δύσκολη οικονομική στιγμή, γιατί τα μέτρα τα οποία ευαγγελίζεται το σημερινό ΠΑΣΟΚ και όλα όσα ακούμε. Τι κρίνετε σε αυτή είναι την διαφορετικά. Εκλογή. Δηλαδή, κύριε Δημαρά, ένα λεπτό για να καταλάβω. Ναι. Αν, ας πούμε, εκλεγεί αυτή
Κυριακή ή την επόμενη, ο Δημαράς ή ο Κικίλιας, που έχουν ταχθεί κατά του μνημονίου αυτοί οι δύο υποψήφοι. Ασφαλώς. Θα ακυρωθεί το μνημόνιο, θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας? Όχι, αλλά θα μας δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσουμε δικαιώματα από το μνημόνιο σε σχέση με τις παρεμβάσεις του, να το πω έτσι, στον Καλλικράτη και στον τρόπο με τον οποίο θα διοχετευτούν τα κονδύλια. Τα οποία να τα διεκδικήσετε από την Τρόικα, εννοείται. Έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε πολλούς πόρους από το ΠΕΠ. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν μου αρέσει να λέω χαρτιά. Αυτό, αν κάποιος είναι μνημονιακός εντός εισαγωγικών, δεν θα το κάνει? Θα το κάνει, αλλά έχει σημασία με ποιο τρόπο. Πιστεύω και ελπίζω να το κάνει. Ναι. Έχει σημασία όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο θα διεκδικήσουμε και θα διαχειριστούμε με έντιμο τρόπο τα κονδύλια που μας δίνει τη δυνατότητα και το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ να κάνουμε, αυτό θα κριθεί μόνο από την αξιοπιστία και το είδος του καθενός μας. Κύριε... Και την εμπιστοσύνη που θα μας δείξει το εκλογικό σώμα. Θέλω να σας πω, μου επιτρέπετε και παρακαλώ, να τελειώσω. Θέτω τον εαυτό μου, όσο μου είναι δυνατόν και μπορώ, στη διάθεση του αυριανού Περιφερειάρχη, όποιος και αν είναι. Να συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλό της Αττικής. Αυτό είναι καλό που λέτε. Είναι θετικό αυτό. Και μπορούμε που λέτε θετικά να δούμε το πρόβλημα. Κύριε Σγουρέ, τι λέτε για το μνημόνιο, αντιμνημόνιο και για τον ρόλο του Περιφερειάρχη σε αυτό το δίλημα μετά την εκλογή του? Πριν από ένα μήνα, φαίνεται, με εσάς ξεκίνησε η προεκλογική περίοδο της αυτοδιοίκησης και με εσάς θα τελειώσει. Λοιπόν, πριν από ένα μήνα έλεγα ακριβώς ότι. Να βγει εκλογές... σε καλό για την περιφέρεια, εύχομαι. Ναι, ακούστε, α πούμε, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα την κουβέντα πριν από ένα μήνα για τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Την αξιοποίηση των πόρων για τις υποδομές, γιατί σε 1,5 χρόνο θα μας μίξουν τα σκουπίδια, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί φαίνεται δεν γνωρίζουν. Το δεύτερο είναι επέκταση του αποχετευτικού. Το τρίτο είναι το ιστορικό κέντρο. Αυτό το χάλι που είναι, και απάντηση δεν έχω πάρει ακόμη τι έχουν κάνει ο κύριος Δημαράς, 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος της Αθήνας, και ο κύριος Κικίλιας, 4 χρόνια στην Αθήνα. Είναι πολύ ωραία να λέμε ωραία λόγια, καλοσυνάτα, και ο κόσμος κάτω, οι καταστηματάρχες, να μην ξέρουν. Δεν σας διέκοψα, κύριε Δημαρά. Έχουμε κάνει δεν σας διέκοψα. Δόξα τω Θεώ, είστε δημοσιογράφος, γνωρίζετε. Λοιπόν, από εκεί μετά πλέον τα θέματα της ακτογραμμής 250 χιλιόμετρα, τα θέματα της πρόνοιας. Προχθές ένας άνθρωπος μέσα στα απορριμματοφόρα πέθανε γιατί τον πετάξανε μέσα μαζί με τα σκουπίδια. Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα μαζί με τα 4 εκατομμύρια των πολιτών οφείλει να τα διαχειριστεί βάσει του Καλλικράτη ο καινούριος Περιφερειάρχης. Από εκεί μετά το πρόγραμμα εγώ το έχω βγάλει εδώ και ένα μήνα, 1,5 μήνα. Και συζητάω μόνο τα αυτοδιοικητικά. Και κρύβονται πίσω από την κουρτίνα του μνημονίου. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Όχι, εδώ ο κόσμος, όριστε, σας βγάζω και εγώ το πρόγραμμα, σας έβγαλα πριν από ένα μήνα. Δεν τι σημαίνει αυτό? Αφήστε, κύριε Δημαρά, 40 χρόνια δημοσιογράφος. Έχετε μιλήσει τόσες πολλές φορές που δεν αξίζει τον κόπο. Αφήστε να μιλήσω κι εγώ δύο λεπτά. Ποιον κόπο? Να μάθει λοιπόν, να μάθει ο κόσμος την πραγματικότητα. Με θέατρο και με υπονοούμενα και με το ΠΑΣΟΚ. Είμαι 12 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και τώρα αυτό το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλό, ενώ το προηγούμενο ήταν καλό, που έχουμε 350 δις ας πούμε έλλειμμα, ή με τη Νέα Δημοκρατία που σηκώθηκε και έφυγε και άφησε αυτά τα ελλείμματα και ο κόσμος κάτω αναστενάζει και πάτε να βάλετε θέμα ας πούμε μνημονίου. Εδώ είναι ποιος θα διαχειριστεί τα 4 εκατομμύρια των πολιτών από 1η Ιανουαρίου. Τι πρέπει να γίνει? Οργανισμός. Ποιος ξέρει να φτιάξει τον οργανισμό να λειτουργήσουν υπηρεσίες? Η Νομαρχία της Αθήνας δέχονται κάθε χρόνο 2,5 εκατομμύρια πολίτες σε ένα φάσμα αρμοδιοτήτων για τον κάθε πολίτη 65%. Αφήστε με, κύριε Δημαρά. Το άλλο ποιο είναι? Το θέμα του προϋπολογισμού. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να κατευθεί ο προϋπολογισμός. Τι σημαίνει? Εάν μέσα στους 2 μήνες δεν υποβληθούν οι μελέτες, το στοίχημα για το 2013 θα χαθεί. Ένα τρίτο ερώτημα και στους δύο συνυποψηφίους. Ποιος θα μεταφέρει τα 5.000 παιδιά αμαία από πρώτης πρώτου, από το σχολείο στο σπίτι και από το σχολείο στο σπίτι? Απαντήστε μου για να καταλάβω τελικά γιατί συζητάμε. Κύριε Εάν κύριε, φέρετε να συζητήσουμε πολιτικά για τα θέματα του μνημονίου, εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής. Σύγχραμα, ήρεμα, εγώ κύριε, είμαι ήρεμα, αυτοδιοικητικός. Δεν άκουσα, κύριε Κικίλια. Δεν υπάρχει λόγος, ήρεμα. Ηρεμότητος είμαι. Έχω ξαναπεί, κύριε Κικίλια. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλός είσαι, πόσο ψηλά παίζεις. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσο δυνατός είσαι, πόσο δυνατά παίζεις και πόσο πιστεύεις αυτό που κάνεις. Αν εσείς είστε ευχαριστημένος με το χάλι της Αθήνας και έρχεται να ηρωνευτείτε, δεν σας τιμά γιατί είστε νέος άνθρωπος.
Ξεκάθαρα πράγματα. Κύριε Χατζηνικολάου, προσέξτε. Ναι, κύριε Κικίλια, να έχουμε την απάντησή σας. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να απαντήσω. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι όρη του πολιτικού παρελθόντος. Γιατί δεν την γνωρίζετε. Πείτε μου, πώς θα μεταφερθούν τα παιδιά αμαία. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι όρη του πολιτικού παρελθόντος. Δεν ανήκουν σε μένα. Τα παιδιά αμαία είναι του παρελθόντος. Είναι κάτι ωραία. Είναι πολύ ωραία, κύριε Κικίλια. Δηλαδή, πώς θα μεταφερθούν τα παιδιά, πείτε μου. Μη συγχύζεστε, κύριε Βουλευτή. Δεν συγχύζομαι. Είναι κάτι σαν την περαίωση. Σας ρωτάω, σαν την περαίωση, κύριε Χατζηνικολάου. Πώς θα μεταφερθούν τα παιδιά, πείτε μου. Αν θέλετε να με αφήσετε, σας πω. Βεβαίως σας αφήνω. Εσείς με έχετε 200 κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ποτέ. Και ιδιαίτερα σήμερα και σε καμία από τις περιπτώσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε. Είναι κάτι σαν την περαίωση. Είναι κάτι σαν αυτό το οποίο είπε ο κ. Δραγκούσης. Ότι επειδή δεν υπάρχουν πόροι και δεν υπάρχουν. Και αυτό μεταφέρει ο κ. Γούρος. Ότι υπάρχουν πάλι χρήματα, πάλι τα ίδια, πάλι ψέματα, πάλι κοροϊδίες. Ψέματα λέτε εσείς τώρα. Η αλήθεια ψέματα είναι. Ψέματα λέτε εσείς, ή είστε άσχετος, ή συνειδητά τα λέτε αυτά. Και κάτι άλλο. Με την ευκαιρία. Βγάλατε ένα σποτ. Το οποίο απευθύνω το ερώτημα στον κύριο Δημαρά. Κύριε Δημαρά, ξέρετε τι λέει. Εγώ τον Κικίλια θα τον ψηφίσω γιατί έχει διαφερθεί για τα κύθυρα. Έχει έρθει και στην ταβέρνα. Είναι νέος άνθρωπος, με όρεξη και καταλαβαίνει. Όχι σαν τα άλλα λαμόγια, άντε να μην τα πω τώρα. Εγκρίνεται, κύριε Δημαρά, εσείς αυτό το σποτ. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ. Εάν δεν λασπολογεί αυτό, ναι, τι είναι. Ρωτάτε, μπορώ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, κύριε Κικίλια, ακούμε θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Δραγκούσης του σπόρου και τα χρήματα που δεν υπάρχουν. Ένα λεπτό, γιατί αυτό το σποτ εγώ δεν το έχω ακούσει. Λέει το σποτ του κυρίου Κικίλια λαμόγια. Έτσι ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός, του το χαρίζω σαν νέον άνθρωπο που τον αγαπάω και τον ξέρει πολύ πολλά τώρα χρόνια. Την απάντησή του, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και 1,5 μήνα θα συνεχίσουν τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Εγώ όμως με αξιοπρέπεια, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσω να μιλάω και να λέω ότι ο κύριος Δραγκούσης. Χάθηκε η έννοια των λέξεων, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να τον αφήσετε να πει μία φράση όμως. Δεν γίνεται έτσι. Παρακαλώ θερμά. Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Δραγκούσης είπε σε όλους τους εκπρόσωπους της ΚΕΔΚΕ ότι δεν υπάρχουν χρήματα και δεν θα κάνουν μίσους κακούς να πάτε να φορολογήσετε και να ανεβάσετε 100% τα δημοτικά τέλη. Εγώ τελώνης των χαρτογιακάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να γίνω. Και αυτό εννοώ όταν λέω ότι κάποιος πρέπει να υψώσει ανάστημα στα κακώς κείμενα. Το μνημόνιο είναι απλαίσιο, δεν το διαπραγματευθήκαμε. Μα εσείς στην Αθήνα δεν υψώσατε ανάστημα λύσεις. Που την διαλύσατε την Αθήνα. Την έχετε κάνει σκουπιδότοπο. Δεν έχετε πει μία κουβέντα. Και λέτε αυτά τα πράγματα, κύριε Κικίλια. Σαν νέος άνθρωπος. Στο δήμαρχό σας δεν μπορείτε να μιλήσετε. Καταλαβαίνω, κύριε Σγουέ, το άγχος, αλλά δεν με αφήνει να μιλήσω. Κανένα άγχος. Απλώς αγανάκτηση του πολίτη για τις κοροϊδίες που ακούω. Δεν εκφράζετε τους πολίτες, κύριε Σγουέ. 8 χρόνια περιμένουμε τον ακόμα να δούμε για ποιο έργο μιλάτε. Κοιτάξτε. Χρειάζεται νέα πολιτική. Νέα ήθη. Νέα πολιτική, νέα μυαλά. Αλλαγές ουσιαστικές. Ποιες αλλαγές? Ουσιαστικές, σίγουρα πάντως. Μα εσείς δεν ξέρετε να μου πείτε πώς θα μεταφερθούν τα παιδιά, κύριε Κικίλια. Πάντως σίγουρα πείτε μου από πρώτης πρώτου πώς θα μεταφερθούν τα παιδιά αμαία. Πείτε μου επιτέλους να καταλάβω κι εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς δεν μπορεί να γίνει διάλογος, έτσι. Εγώ προσπαθώ να πω δύο κουβέντες. Δεν θέλω να αντιδικήσω τον κύριο Σγουρέ με κανένα. Δεν είναι υποχρεωμένο. Ένα λεπτό. Κύριε Σγουρέ, δεν είναι υποχρεωμένο ο κύριο Κικίλια να απαντήσει σε αυτό που ρωτάτε. Θέλει να πει τη δική του τοποθέτηση για τα πράγματα. Πριν από τρεις μέρες, κύριε Χατζηνικολάου, πνίγηκε και η Αθήνα. Εδώ έξω από το Άλτερ, ποτάμια νερού. Η υποχρέωση της νομαρχίας ήταν να κάνει αποχαιρετευτικά έργα. 217 εκατομμύρια ευρώ που πήρε από εμάς, από τους πολίτες, ο κύριο Σγουρό, τα πάρκα στις τράπεζες. Αυτή είναι η απάντηση και η αλήθεια της καθημερινότητας που βιώνουμε. Δεν μπορούν οι υπέτειοι του χτες να γίνουν τιμητές του αύριο. Κύριε και τι παραπάνω θα κάνει ο κύριος Γουρός τα επόμενα 4 χρόνια. Τα έργα αυτά είναι ευθύνη των Δήμων. Δεν τρελαθούμε δηλαδή. Μιλάμε για ασχετοσύνη. Συγγνώμη Βασίλη, δεν το ξέρεις. Πάμε για τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται τον πολιτικό λόγο. Ξεφεύγει από μένα. Δεν είναι ευθύνη της νομαρχίας. Η νομαρχία επιχορήγησε τους Δήμους. Για όνομα του Θεού. Μέχρι τέλους θα διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου και το ήθος μου. Γιατί εμείς δεν είμαστε αυτό με το οποίο λειτουργήσα όλο τον κόσμο. Δεν έχετε μάθει το διάλογο. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Πάμε και στον κύριο Δημαρά. Κύριε Δημαρά, μια τελευταία τοποθέτηση και από εσάς για να κλείσουμε. Παρακαλώ, μόνο μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Ο Καλλικράτης θα αρχίσει να λειτουργεί και σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Πρωθυπουργού στη διακαναλική συνέντευξη. Οι περιφέρειες δεν υπάρχουν, έτσι. Ακριβώς. Να πούμε την αλήθεια αυτή. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα θεσμό που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Που όποιος εκλεγεί πρέπει να τον στήσει εξ αρχής. Λοιπόν, θα λειτουργήσει και να διεκδικήσει και να υψώσει ανάστημα. Για να διεκδικήσει. Σωστά το λέτε. Είναι μια εκτίμηση αυτή. Αν θέλετε και μπορώ να το πω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο. Μέχρι τότε όποιος έχει εκλεγεί. Για όσους δεν γνωρίζουν, κύριε Δημαρά, δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
Ο οργανισμός γίνεται τώρα. Τα προεδρικά διατάγματα γίνονται τώρα. Ο προϋπολογισμός χρειάζεται 15 μέρες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι δεν θα λειτουργήσει, δηλαδή. Υπάρχουν, μπορώ να μιλήσω. Δεν λέτε, δεν θα λειτουργήσει. Τι δεν θα λειτουργήσει. Μπορεί να μιλήσει. Δεν θα πάρει τους εθνικούς φόρους που είναι γραμμένοι στον προϋπολογισμό. Εκτός αν πτωχεύσει η χώρα. Τι έχετε πάθει, κύριε Ζουμπουρέ. Τι έχω πάθει. Ναι. Απολύτως τίποτε. Γιατί δεν με αφήνετε να πω αυτό που ξέρω. Γιατί δεν εμφανιζόσασταν τόσο καιρό, κύριε Δημαρά. Αν είχατε εμφανιστεί, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχω εμφανιστεί πάρα πολλές φορές. Έχετε εμφανιστεί μόνος σας. Αυτό το διάλογο τον αποφεύγατε όπως ο διάβολος με το λιβάνι. Δεν το πιστεύω αυτό. Να το πιστέψετε. Δεν είναι. Έχετε υπάρξει δημοσιογράφος, έχετε είναι. Κάνει και σκληρές εκπομπές. Δεν είναι. Από μένα τώρα δεν το πιστεύετε. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνετε. Όχι, είναι πολύ σωστό. Αυτό δεν μέχρι είναι. Τώρα με είχατε εδώ και ένα μήνα στη γωνία και βαράγατε. Το μνημόνιο και το μνημόνιο. Πείτε μου λοιπόν κι εσείς, ποιος θα μεταφέρει από πρώτης πρώτου 5.000 παιδιά αμαία από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι. Κύριε Σγουρέ, σας παρακαλώ. Τι με παρακαλώ, για ποιο θέμα. Εντάξει, δεν προσωπική είναι προσωπική μορφή. Εγώ όταν κάνω διάλογο δεν έχω προσωπική μορφή. Είναι θέσεις και αντιπαραθέσεις. Για όνομα του Θεού. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Είστε υποψήφιος κι εσείς όπως κι εγώ. Πείτε και εσείς τα επιχείρηματά σας. Κύριε Σγουρέ, ακούστηκε η ερώτησή σας. Να ακούσουμε τώρα τι θα πει ο κύριος Δημαράς. Μην γελάτε, κύριε Δημαρά. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση των 4 εκατομμυρίων. Να κάνω άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, πείτε μου, σας παρακαλώ. Τι άλλο να κάνω. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ εγώ να σας δώσω απάντηση. Ο κύριος Σγουρός πάντως σας έκανε δύο ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες. Παρακαλώ. Πολύ συγκεκριμένες. Λοιπόν, σας λέω. Δεν σας κατηγόρησε για κάτι. Δύο ερωτήσεις. Συμφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν ξαναμιλάω. Ωραία. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν. Ο Καλλικράτης θα αρχίσει. Τα κονδύλια τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί ο Περιφερειάρχης που θα επιλεγεί στις εκλογές που έρχονται, ασφαλώς και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με τον τρόπο που ήδη έχει αποφασιστεί. Το θέμα όμως είναι, από την επόμενη μέρα, είναι καθαρά διεκδικητικό. Όλος ο Καλλικράτης θα αρχίσει να λειτουργεί ως θεσμική δομή του κράτους αυτοδιοικητική μετά από πολύ καιρό. Δεν ξέρουμε πού θα μείνουν. Οι περιφέρειες. Δεν ξέρω πώς θα στελέχω. Κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη. Εδώ είναι ο Καλλικράτης, είναι οι προϋπολογισμοί, είναι όλοι. Τώρα τι λέμε να διεκδικήσουμε. Αυτό λέω. Μα δεν λέω τίποτα άλλο όμως εσείς να απαντήσατε καλύτερα. Ο κύριος Γουρός λέει ότι δεν υπάρχει κάτι να διεκδικήσετε. Λέει ότι όλα είναι ήδη έχουν προβλεφθεί. 4% του ΦΠΑ και λοιπόν. 2,4%. Η απάντηση στον κύριο Σγουρό. Ιδού. Από το site του ΕΣΠΑ. Τώρα. Τι έχει σχέση έχει το ΕΣΠΑ με τους εθνικούς φόρους. Είμαι τον Παναγία μου. Κύριε Χατζηνικολάου, το 4% του ΦΠΑ υπάρχει και δυνατότητα. Το 2,4% των φυσικών προσώπων, έτσι θέλετε να κάνουμε προσώπων κουβέντα. Δίνει 1,2 δις για τις 13 περιφέρειες. Για την Αττική αντιστοιχεί με τους χειρότερους υπολογισμούς 400 με 500 εκατομμύρια. Άλλο η Εθνική Πόρη και άλλο το ΕΣΠΑ. Τραλαθούμε δηλαδή σήμερα. Υπάρχει λοιπόν η υποχρέωση να μπορέσει να απορροφήσει η Αττική από το ΠΕΠ Αττικής 3,5 δις μέχρι το 2013. Τώρα είναι τα χρήματα, μέχρι κύριε Δημαρά. Είναι από το 2007 αυτό μέχρι το 2013. Μπορώ, αφήστε, κύριε Σγουρέ, να πει μια φράση. Αφήστε μια φράση, παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν. Αφήστε να πει μια φράση και να κλείσουμε. Λοιπόν, από το site του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, κύριε Χατζηνικολάου, έχει απορροφήσει γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό 3,5 δισεκατομμυρίων. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής 21 εκατομμύρια ευρώ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αττικής, που είναι ο υπεύθυνος ο κύριος Γουρός, 12 εκατομμύρια. Ιδού, από το site του ΕΣΠΑ. Και μιλάει ότι θα μπορέσει μετά να διεκδικήσει και να κάνει και να δείξει. Όταν αυτό που μπορούσε να κάνει δεν το έκανε. Είστε εκτός τόπ και χρόνου. Να το. Λοιπόν, τι να το. Εδώ είναι όλα τα κονδύλια για το ΕΣΠΑ. Εσείς μου λέτε τώρα για την Αθήνα. Μα η Αθήνα για να μπει στο ΠΕΠ πρέπει να το εγκρίνει ο Περιφερειάρχης. Η προηγούμενη Αττική, κυβέρνηση Δυτική, στην Ομαρχία της Αθήνας, επειδή δεν γνωρίζετε, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Και εμείς υποβάλαμε τα αιτήματα, ήταν Περιφερειάρχης ο κύριος Μανιάτης, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Και κύριε, με τον καινούριο Περιφερειάρχη διεκδικούμε τα 12 εκατομμύρια για συγκεκριμένα έργα. Ξέρετε ποια είναι. Είναι η διάνυξη της λεωφόρου Θηβών. Και το Γιάννη, θέμα επάνω στο Αγίου Δημητρίου. Αυτά Γιάννη, είναι τα 12 εκατομμύρια. Ξέρεις τι εντύπωση μου δίνεις. Ναι. Ως κατηγορούμενος που απολογείται. Εγώ. Εσύ είστε κατηγορούμενος γιατί δεν εμφανιζόσασταν. Δεν είχατε το θάρρος της νόμης γιατί δεν ξέρατε το αντικείμενο. Αυτά που λέτε είναι για μικρά παιδιά.
Και κύριε, σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Πείτε μία φράση, κύριε Κικίλια, για να κλείσουμε. Η εικόνα τα λέει όλα. Επιβεβαιώθηκα σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή του δελτίου σας, κύριε Χατζηνικόλα. Είναι οι δύο εικόνες του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ναι, καλά. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. 150 δις σε 5 χρόνια και αυτή τη στιγμή κατηγορείτε τους άλλους που εσείς φέρατε τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι θέλετε να μαστιγώσετε τον ελληνικό λαό, κύριε Σμουρέα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Πάμε σε διαφημίσεις.